2015 η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέταξε τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Λαχωνίας και Μεσσηνίας στο πλησιακό πρόγραμμα επιστημιστικής και βασικής ειδικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόλλους, το ΤΕΒΑ, με περίοδο εφαρμογής μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2020. Ο σκοπός του προγράμματος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι να υποστηρίξει δράσεις σχετικές με την διανομή τροφίμων και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που διατηρούν σε συνθήκες φτώχειας, ακραίας φτώχειας, με παράλληλη παροχή συνοδευτικών μέτρων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η παροχή ψυχοκοινωνικής βοήθειας, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και άλλες τέτοιου είδους δράσεις. Με στόχο και σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των αγώρων με όποιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, το 2015 υπεγράφει πράγματι το αρχικό πρωτόκολλο συνεργασίας και σύμπρασης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος με διάφορους φορείς οι οποίοι έχουν από το σκοπό τους και από τον προορισμό τους είναι κατάλληλες και αρμόδιες για να συμπράξουν με ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδας, Σύλλογο ΑΜΕΑ, το Σύλλογο Νεκροπαθών, το Σύλλογο Αλληλεγγύη. Στη συνέχεια, το 2017, προσχώρησε στην δημιουργική σύμπραξη το ΚΕΚ Διάσταση και η Δήμη Ναυπλίων, Ερμιονίδας και Φιλάου. Με την υπαρήτη 287/15 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αρμόδια οργανική μονάδα για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού στην Αργολίδα βρίσκει η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕΕΠΣΟΥ Αργολίδας, που πραγματικά από το σημείο αυτό και στο σημείο αυτό θα ήθελα να την συγχαρώ όλη τη Διεύθυνση για τον άσχολο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ΤΕΒΑ. Από 1η έκτου του 2017, ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ έγιναν αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του ποινικού εισοδήματος αλληλεγγύης του ΚΕΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τα έτη 2015-2016 είναι 693.000. Είναι κεντρικές, αλλά και αποκεντρωμένες προμήθειες. Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται σήμερα είναι του 2016, συνολικού προϋπολογισμού 685.000 και έγινε κατόπιν διαχείρισης διεθνούς διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών της ΠΕΕΠΣΟΥ Αργολίδας. Για το νέο πρόγραμμα, το 2018-2019, ο προϋπολογισμός για την κοινωνική σύμπραξη της ΠΕΕΠΣΟΥ Αργολίδας είναι ακόμα μεγαλύτερος, είναι σημαντικά μεγαλύτερος, είναι στο 1.200.841 ευρώ. Σήμερα ο ρόλος περιφέρειας σε μια από ζητήματα όπως είναι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι πολύ σημαντικός. Εξάλλου η περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα φτώχειας, ανεργίας και δυστυχώς γύρανσης πληθυσμού. Με την περιφερειακή ενότητα Αργολίδα σε λίγο καλύτερη θέση λόγω της κοινωνίας με την Αττική και την πλούσια σε όπου αγροτική δραστηριότητά της. Καταβλέψεις στις στόχες και του κοινωνικού αποκλεισμού πετάθηκαν μετά την κοινωνικο-οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, οδήγησε στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη χαρακτηρίζεται από τρεις θεμελιώδεις στόχους, που είναι πρώτον η άμβληση των ανισοτήτων, ο εξυγχρονισμός των δημόσιων πολιτικών ένταξης και η αναβάθμιση του πλαισίου συνεργασίας κράτους, κοινωνίας και πολιτών και αγοράς. Μια λοιπόν από τις πιο σημαντικές δράσεις κατά πολέμησης στόχης και του κοινωνικού αποκτησμού αποτελεί και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους του Τρίχου ΤΕΒΑ, το οποίο εκτελείται στην περιφέρεια, εγώ θεωρώ ότι εκτελείται με υστέρηση. Όπως γνωρίζουμε, το ΤΕΒΑ εκτελείται δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων, καθώς και βασική υλική συνδρομή. Ενώ στηρίζει επίσης συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των φαινομένων. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Υπηρεσιακού Προγράμματος Επιστημιστικής και Βασικής Ειδικής Συνδρομής με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ
στην περιφέρεια Αργολίδος, στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδος, περίπου προϋπολογισμό, όπως είπε ο κ. Μαθίος, ένα 200-800